Έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο της Μετρόπολης τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Είναι εκ νέου υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλώς ήλθατε. Χαρά σας μας. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το κλίμα που έχετε εισπράξει στις περιοδίες που κάνετε το τελευταίο διάστημα. Ξέρουμε ότι βρίσκεστε συνεχώς κοντά στους πολίτες. Τι είναι αυτό που τους ανησυχεί και αν ενδιαφέρονται για τις ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει μεγάλα βάσανα και μεγάλα ζόρια και εκτιμάμε ότι υπάρχει δυνατότητα σοβαρή να βγουν πολύτιμα συμπεράσματα μέσα από την ίδια του την πείρα. Το γεγονός δηλαδή ότι η ακρίβεια δεν παλεύεται, δεν τη θασέβεται. Το γεγονός δηλαδή ότι συνειδητοποιεί ότι είναι εκτεθειμένος απέναντι σε μια οριώδη ακρίβεια που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε μπορεί ούτε θέλει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά, με την έννοια ότι έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση αυτή, που όμως δεν έχει φυτρώσει μόνο ως έμπνευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ακολουθηθεί. Είναι ένας δρόμος ολόκληρος που οδήγησε σε πανάκριβες τιμές, οι οποίες προέκυψαν, για παράδειγμα, από το χρηματιστήριο της ενέργειας, από την απελευθέρωση του ρεύματος και την διαμόρφωση χρηματιστηριακής τιμής, τους πράσινους, μπλε, κίτρινους λογαριασμούς που τους πληρώνει ο λαός, ανεξάρτητα ποιον θα επιλέξει ο λαός τελικά, πληρώνει για να κερδίζουν οι όμιλοι. Το πανάκριβο αμερικάνικο LNG που προτιμήθηκε από τον πάμφθινο και άπλετο λιγνίτη στη χώρα μας, στο όνομα της πράσινης μετάβασης, τις κυρώσεις απέναντι στον Πούτιν που δεν τις πληρώνει επί της ουσίας ο Πούτιν αλλά ο ελληνικός λαός, και βεβαίως οι φόροι, τα πράσινα χαράτσια, μια στρατηγική που έχει ακολουθηθεί που ακριβώς φορτώνονται και αυτές τις τιμές, η κοινή αγροτική πολιτική που διαμόρφωσε ένα ενώ δίνει μπυρ παρά ο βιοπαλαιστής αγρότης, η αγροτοβιομήχανη εκτοξεύουν τις τιμές. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι που έχουν βάλει το χεράκι τους και έχουν διαμορφώσει αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Και βεβαίως ο λαός από αυτή την κατάσταση πρέπει να βγάλει και ένα συμπέρασμα ότι αυτός ο δρόμος που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις και η τελευταία που είναι αυτός που έχει φορτώσει με νέα βάσανα το λαό και ακριβώς πρέπει να πάρει τα δικά του μέτρα απέναντι σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή και να κοντίνει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μην δοθεί νέα λαϊκή επιταγή για να χυμίξει ακόμα περισσότερο στην να δοθεί, γιατί δεν δόθηκε ούτε πριν λευκή επιταγή, ναι. Αλλά ως τέτοια την εξέλαβε η Νέα Δημοκρατία και περιμένει τώρα να επικυρωθεί η αντιλαϊκή της πολιτική για να εφορμήσει στην ίδια κατεύθυνση και να ξανατσακίσει το λαό, αλλά και ούτε η λεγόμενη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, δηλαδή τα κόμματα που ήταν υπεύθυνα, που έφεραν καβάλα στάλογο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ταυτόχρονα είχαν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και ψηφίσανε όλα τα στρατηγική σημασίας νομοθετήματα, κανονισμούς, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωκοινοβούλιο, τα ψηφίσανε κατά 90% το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, κατά 75% Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά ψήφιζαν τα ίδια. Και ο 55% από δίπλα και ο Βελόπουλος. Τα λέμε λοιπόν αυτά γιατί υπάρχει μια πολιτική που ακολουθήθηκε και όλοι αυτοί τα προηγούμενα χρόνια τα ψήφιζαν, τα έκρυβαν ή τα εξοράιζαν, τα ωρεοποιούσαν στο λαό, και μόνο το ΚΚΕ και τα αποκάλυπτε και τα ξεσκέπαζε και τα καταψήφιζε ενημερώνοντας με ευθύνη το λαό και πάνω απ' όλα πρωτοστατούσε, ναι, στην οργάνωση της πάλης. Γιατί ξέρετε, καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε ανάσα στο λαό, καμιά κυβέρνηση δεν αύξησε ουσιαστικά μισθούς, δεν έδωσε συλλογικές συμβάσεις, δεν ανανέωσε συμβάσεις που λήγανε, δεν υπήρξε αποτροπή απολύσεων. Όλα αυτά έγιναν μόνο με την οργάνωση της πάλης, με ισχυρότερα σωματεία, με το γεγονός ότι και εδώ στην Πάτρα υπάρχει εργατικό κέντρο της Πάτρας,
ότι είχαν στήριγμά τους οι εργαζόμενοι και το Δήμο της Πάτρας που έδωσε ανάσες σε κρίσιμα ζητήματα που την ώρα που γενικεύεται η εμπορευματοποίηση έπαιρνε μια ανάσα για μια σειρά κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας. Άρα λοιπόν έχει στοιχεία, έχει εργαλεία ο λαός μας για να παλέψει και την επόμενη μέρα με ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ θα είναι πιο έτοιμο πόλεμος, πιο ικανός να, και να απαντάει στην αντιλαϊκή πολιτική που θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα, γιατί αυτό δείχνουν όλα, τα συρτάρια τους έχουν όλα τις κατευθύνσεις για τα ματωμένα πλεονάσματα, το σύμφωνο σταθερότητας, την πολιτική αυτή που θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα στήριξης της κερδοφορίας των ομίλων, του Ταμείου Ανάκαμψης που όλο πάει στους μεγάλους ομίλους και ο λαός το πληρώνει και έρχεται και δεν ακουμπάει καθόλου στην τσέπη του. Και ταυτόχρονα ο λαός μας θα είναι πιο ικανός να αποσπάει και να κερδίζει έδαφος, να καθυστερεί αντιλαϊκά μέτρα και σήμερα να είναι πιο ικανός απέναντι σε αυτή την επίθεση να απαντήσει. Κύριε Παπαδάκη, είναι άρα ο στόχος του ΚΚΕ η αύξηση των ποσοστών του. Θεωρείτε ότι μπορεί να ξεπεράσει και το ποσοστό στις εθνικές εκλογές ή επειδή επικρατεί η έννοια της χαλαρής ψήφου, δεν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Εμείς λέμε καταρχάς ότι υπάρχει μια δυναμική στα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και το είδαμε. Καταγράφεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις κάτι τέτοιο. Και βλέπουμε πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι είχαμε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Είχαμε το αποτέλεσμα με την νίκη στο Δήμο της Πάτρας και σε ακόμα άλλους πέντε δήμους. Ναι. Επίσης είχαμε το γεγονός ότι στην περιφέρεια το ΚΚΕ ήρθε δεύτερο κόμμα στην Αχαΐα με 13%, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και νομίζουμε ότι αυτή η δυναμική μπορεί να συνεχιστεί και ακριβώς το στοιχείο αυτό, το ότι μπορεί ο κόσμος να εκτιμήσει τη στάση, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα του ΚΚΕ, το γεγονός δηλαδή ότι βρέθηκε στους λαϊκούς αγώνες, είναι μια ψήφος που την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί, ξέρετε, σε όλα με το ΚΚΕ, ναι, αλλά πρέπει να πάει όχι χαλαρά στην κάλπη των ευρωεκλογών, γιατί κρίνονται πολλά. Και πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα, λέτε. Μήνυμα απέναντι και στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κυβερνήσεων και των κομμάτων που συμπλέουν μαζί της. Και ταυτόχρονα να μην υπάρξει αποχή, γιατί αποχή μπορούν να την ερμηνεύσουν όπως θέλουν το βράδυ των εκλογών. Και πάνω απ' όλα ένας κόσμος που έχει και τις δικές του διαφορετικές απόψεις με το ΚΚΕ, ξέρει καλά ότι την επόμενη μέρα το ΚΚΕ θα την μεταφράσει αυτή την ψήφο σε στήριξη στην πάλη του, σε ένα αποκούμπι την ώρα που θα βράζουν οι τόποι δουλειάς, όταν θα φύγουν οι selfies και τα TikTok και τα χαμόγελα τα προεκλογικά, εκεί που θα γίνονται απολύσεις, εκεί που θα παίρνονται μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, εκεί χρειάζεται γερή οργάνωση και μόνο το ΚΚΕ έχει ζωντανές δυνάμεις μέσα στο λαό που να μπορεί να βάλει εμπόδια και να γίνει και να πραγματική, λέτε, αντιπολίτευση. Κύριε Παπαδάκη, ο ρόλος ενός ευρωβουλευτή που πρόσκειται στο ΚΚΕ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλετε λίγο να μας πείτε πόσο σημαντικός είναι για το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ξεχωρίζουν απέναντι στην θάλασσα των χειροκροτητών όλων των αντεργατικών μέτρων που έχουν τσακίσει τη ζωή των εργαζομένων, γιατί αυτοί κάποια τα ψηφίσανε για να έρθουν και να γίνουν μέτρα πολιτική, να γίνουν ακρίβεια, να γίνουν χαμηλή μισθή, να γίνουν υπερπλεονάσματα, όλα αυτά, η φορολογία, η άγρια κτλ. Που μια πολιτική λοιπόν που το ΚΚΕ και την καταψήφισε και την ανέδειξε και την κατήγγειλε και ταυτόχρονα αυτό τους ενοχλεί, το γεγονός δηλαδή ότι δεν μένουν κρυφά αυτά αλλά και αποκαλύπτονται και ταυτόχρονα μεταφέρεται η φωνή του λαού στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι αντιλαϊκές αποφάσεις μπορεί να συνεχίζονται να παίρνονται, όμως το ΚΚΕ θα έχει ακόμα περισσότερη δύναμη να ακούγονται δυνατά και ατόφια, χωρίς κοστολογημένους κόφτες, τα αιτήματα του λαού, οι διεκδικήσεις του λαού, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένα άλλο κόμμα. Αυτοί κάνουν επί της ουσίας τη δικιά τους δουλειά, δηλαδή να ψηφίζουν αντιλαϊκά νομοσχέδια κατά παραγγελία των επιχειρηματικών λόμπι, που τα λόμπι, δηλαδή οι υπάλληλοι των μεγάλων ομίλων που καθορίζουν τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συνδιαλέγονται με τους ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων. Μόνο το ΚΚΕ καταγγέλει
και υπάρχει ομερτά από τα υπόλοιπα κόμματα, δεν μιλάει κανένας για τα λόμπι, που όμως αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι των λαών, είναι μια ένωση του μεγάλου κεφαλαίου, είναι ένωση των ομίλων που ακριβώς κερδοφορούν οι όμιλοι, πρέπει να χάνει ο λαός. Εμείς λέμε πρέπει να χάσει σήμερα το κεφάλαιο για να κερδίσει ο λαός, για να μπορέσει να αναχαιτήσει την επίθεση, για να μπορέσει να οργανώσει την αντεπίθεσή του, σπάζοντας τα δεσμά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέγοντας ότι μπορεί να ζήσει καλύτερα με βάση τις δικές του ανάγκες. Σε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο στούντιο. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.